Συνέχεια στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, ο οποίος πραγματοποιεί επαφές με τα κόμματα για το θέμα του μεταναστευτικού. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι. Θα αρχίσω όχι με το μεταναστευτικό, αλλά με το θέμα των βακουφίων. Ξαφνικά το κατοχικό καθεστώς, το ΕΦΚΑΒ δηλώνει ότι βρέθηκαν τυχαία τα Μητρώα, μιλά για τίτλους. Ποια είναι ακριβώς η αλήθεια και πώς... Για Μητρώα και ποιοι τίτλοι, κυρία Δάνη. Για ποιους μιλά το ΕΦΚΑΒ? Για ένα τυρμάνι ενδεχόμενα του Σουλτάνου, όταν η Κύπρος ήταν υπό Οθωμανική κατοχή? Σίγουρα είναι πληροφορίες που αναστατώνουν και τους αμοχωστιανούς αλλά και όλους τους πρόσφυγες, αναφέρονται σε Μητρώα που και τίτλους ιδιοκτησίας και καλά ότι βρέθηκαν το 1990 σε ένα κτίριο στα Βαρόσα. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας δεν βρίσκονται σε κανένα σπίτι ή σε καμιά αποθήκη στα Βαρόσα και δεν αφαρούν την Οθωμανική περίοδο. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας βρίσκονται στα επαρχιακά γραφεία του κτηματολογίου της Κύπρου. Μάλιστα. Στην Αμόχωστο, που είναι καταγραμμένα όλα τα περιουσιαστικά στοιχεία όλων των νομίμων κατοίκων της Κύπρου. Και δεν μπορούμε να επικαλούμαστε κάποια ενδεχομένως φυρμάνια της Οθωμανικής περίοδου, η οποία Οθωμανική περίοδος, απλώς για να σας πω, ήταν μια περίοδος που όλη η Κύπρος θεωρεί το ιδιοκτησία του Σουλτάν από το 1571. Μάλιστα. Και ότι οι αυτόκτονες ήταν δούλοι. Το 1878 οι Άγγλοι κράτησαν αυτόν τον Οθωμανικό κώδικα που έδινε δικαίωμα χρήσης, αλλά η περιουσία ανήκε στον Σουλτάν. Έγινε γενική εγγραφή το 1907 της ακίνητης περιουσίας όλων των... Έγινε η προσπάθεια από Αγγλοκρατίας να γίνει αυτή η καταγραφή και το 1946 θεσπίστηκε ένας επαναστατικός για την εποχή και πρωτοβοριακός στον κόσμο νόμος του κτηματολογίου. Και ο νόμος του κτηματολογίου κατάργησε όλους αυτούς τους κώδικες οι οποίοι υπήρχαν. Είναι ο νόμος 224 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα. Που δίνει ιδιοκτησιακά δικαιώματα και τίτλους ιδιοκτησίας. Για πρώτη φορά το τόσο καταγραμμένα σε όλους τους νόμιμους ιδιοκτήτες της Κύπρου. Άρα είναι άλλο ένα τέχνασμα, άλλο ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Δεν μπορούμε να επικαλόμαστε το όποιο φυρμάνι του Σουλτάν, το οποίο δεν έχει καμία νόμιμη ισχύ. Νόμιμη ισχύ έχουν τα Μητρώα του κτηματολογίου που έγιναν το 1900, που έμειναν το 1974 στις κατεχόμενες περιοχές. Και αν θυμάμαι καλά, ότι επανειλημμένα τέθηκε αυτό το θέμα, τα Μητρώα του κτηματολογίου, τα οποία είναι τα μόνα τα οποία τεκμηριώνουν τους νόμιμους κατοίκους τα περιουσιακά τους δικαιώματα, να δοθούν και σε εμάς. Αρνήθηκαν οι Τούρκοι μέχρι στιγμής. Άρα δεν μπορούν να επικαλούνται. Ότι βρέθηκαν τυχαία. Μάλιστα. Είναι τα κτηματικά Μητρώα του κτηματολογίου που καταγράφουν όλη την ιστορία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και αυτοί πρέπει να σεβαστούν και οι Τούρκοι. Και όχι να επικαλούνται εποχές κατοχής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την καταπάτηση των όποιων δικαιωμάτων υπήρχε τότε. Και αυτό επιστρατεύουν ακόμη και καθηγητές, ακαδημαϊκούς, οι οποίοι υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας οι Ελληνοκύπροι πλαστογράφησαν τίτλους ιδιοκτησίας από το Αβαρόσα μέχρι και τη Λάρνακα. Επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά είναι θεωρίες, είναι ιστορίες. Μπορούν οι ακαδημαϊκοί και οι ιστορικοί να γράψουν, και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, να καταγράψουν όλη την ιστορία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στην Κύπρο και θα άρχιζαν από το 470 π.Χ. Ναι. Όπου στο Δάλι βρέθηκε μια ορυχάλκινη πλάκα η οποία τώρα βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, με βάση την οποία ο βασιλιάς του Ιδαλίου τότε, ο Σταθή Κύπρος και οι κάτοικοι του Ιδαλίου έδωσαν στον γιατρό Ονίσιλο και στην οικογένεια του τη γη μεταξύ Ιδαλίου και Αλάμπρας σε αντάλλαγμα για περίθαλψη. Τότε υπήρχαν κάποιες εμπόλεμες τριτσώσεις των τραυματιών στο πόλεμο των Περσών. Ακαδημαϊκά μπορούμε να πάμε πίσω και να περιγράψουμε και τι έγινε περί
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το ότι έδινε δικαίωμα χρήσης με βάση κάποιον Οθωμανικό κώδικα που θεσπίστηκε με βάση τον Ναπολεοντικό κώδικα. Αυτά δεν ισχύουν σήμερα. Εδώ και δικαίωμα χρήσης σε κάποιους κατοίκους και σε αντάλλαγμα τους έπαιρνε ένα μεγάλο μέρος της σοδειάς τους. Αυτά δεν ισχύουν σήμερα. Υπάρχουν επίσημα μητρώα του κτηματολογίου, τα οποία είναι αυτά, η βάση οποιοδήποτε και σε διεθνές επίπεδο και σε νομικό επίπεδο τεκμηρίωσης ιδιοκτησιακών καθεστώτων. Και αυτά τα κόλπα δεν πρέπει να... Θα αντιδράσετε. Είναι πολύ ωραία ιστορία όπως σερβίρεται από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Ακόμη και δυνατότητα ενοικίασης στους Ελληνοκυπρίους, ότι τα βακούφια είναι αφιερωμένα στον Αλλάχ, δεν πολλούνται, δεν δωρίζονται. Δεν είναι αυτό που σας είπα. Ναι. Δεν είναι Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μάλιστα. Αυτοί απεικαλούνται την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τις Οθωμανικές πρακτικές που δεν υφίστανται πλέον. Υπάρχουν καθορισμένα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, έγιναν κραταγραφές, υπάρχουν επίσημοι τίτλοι ιδιοκτησίας ενός ευρωπαϊκού αναγνωρισμένου κράτους και είναι αυτά που ισχύουν και όχι ιστορίες των Οθωμανικών φρόντων. Θα αντιδράσετε με κάποιο τρόπο, πώς το χειρίζεστε, επικοινωνούν οι πρόσφυγες μαζί σας? Αυτό δίνει και πολιτικό μήνυμα ότι δεν πρόκειται να επιστραφούν τα Βαρόσα, κάτι που τέθηκε ουκο λίγες φορές στο τραπέζι. Πολιτικά σας είπα, ναι, κυρία Δανίλη, ότι όντως το θέμα αυτό είχε τεθεί από τη δική μας πλευρά στο παρελθόν στις διαπραγματεύσεις. Πλήρως. Τώρα ναι, θα πρέπει να ενδεχομένως να εκδώσω εγώ μια ανακοίνωση που να διευκρινίσω κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα δεν, ως κυβέρνηση ή ως πολιτεία, δεν συμμεριζόμαστε αυτές τις, θα έλεγα, γελίες αιτιολογήσεις. Γελίες αιτιολογήσεις, να το ακούνε οι αμοχωστιανοί, οι οποίοι πραγματικά προκαλεί αναστάτωση, ακόμη και 45 χρόνια μετά. Γιατί ναι, καθημερινά γίνονται δηλώσεις για τα Βαρόσα. Άρα να περιμένουμε κάποια αντίδραση και κάποιο διάβημα από την κυβέρνηση. Ναι, ναι.